Δεν παίρνουμε μπροστά. Είσαι ένας άνθρωπος νέος στην ηλικία, μορφωμένος, με βαθιές κοινωνικές ευαισθησίες και σημαντικό φιλανθρωπικό έργο. Σας συνοδεύει η πλούσια πνευματική σας πρίκα και μια μεγάλη φήμη, αφού είναι γνωστή η ευρεία και πολυεπίπεδη μόρφωσή σας. Και αν με την ευρυμάθειά σας κερδίσατε το μυαλό μας, με την ευπροσιγορία σας, τη γλυκύτητα και την ευγένεια του χαρακτήρα σας, από την πρώτη στιγμή που σας γνωρίσαμε, κερδίσατε κυρίως τις καρδιές μας και γίνατε ο επιφανής συμπατριώτης μας και ο πνευματικός μας πατέρας. Ένας ιεράρχης που εμπνέει με το λόγο και αποπνέει σεβασμό. Ο ερχομός σας εδώ φέρει όχι μόνο ελπίδα, αλλά και βεβαιότητα, που πηγάζει από το πλούτο των χαρισμάτων, με τα οποία η χάρη του Θεού σας πρίκησε και τα οποία δεν κρατήσατε για τον εαυτό σας, αλλά τα αφιερώσατε στο Θεό και σε όλους εμάς. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στη Λαμία, στην πόλη σας, σεβασμιότατε Μητροπολίτη μας κύριε Σιμεών. Και επιτρέψτε μου, εκ μέρους του Δήμου Λαμιαίων, να σας χαρίσω έναν ιερό σταυρό ευλογίας. Έρχομαι με την ευχή όλων σας ανεξαιρέτως, για να διακονήσω όχι ως έφεδρος, αλλά ως μόνιμος, ως ισόβιος, ως παντοτινός στρατιώτης και διάκονος της Εκκλησίας του Χριστού, σε αυτήν εδώ την έπαρξη της Ορθοδοξίας, την έπαρξη της πατρίδας, σε αυτήν την αληθινή ομορφιά της Ελλάδος μας. Εύχομαι να συμπορευτούμε μαζί. Κύριε Δήμαρχε, στο πρόσωπό σας καλώ όλους ανεξαιρέτως. Δεν λείπει κανένας από το προσκλητήριο. Για τα ωραία και τα μεγάλα δεν περισσεύει κανείς. Προχωράμε μαζί μπροστά για την αγάπη του Χριστού και για την αγάπη του λαού του Θεού. Θα είστε ευλογημένοι όλοι.
Ο διδός ρήμανς ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ προς την πρόσφαση.
Ευαγγελίου τελείωσε. Είναι πράγματι ένας τόπος ευλογημένος, όπως εκτός των άλλων το μαρτυρούν και οι τοπικοί του Άγιοι, από τον Απόστολο Ηρωδίωνα μέχρι και τον σύγχρονό μας, τον Όσιο Γέροντα Βυσσαρίωνα, της Μονής Αγάπωνος, για τον οποίον έχει ήδη κινηθεί διαδικασία για την αναγραφή του στα αγιολόγια της Εκκλησίας μας από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Με βαθιά συγκίνηση και μεταφέροντας τις ελπίδες και την ευλάβεια της ιδιωτικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας που έχει ψηλό ορθόδοξο χρόνο, που κοσμείται από βαθιά πίστη και ακλόνητη αγάπη για την Εκκλησία και τον Λόγο του Θεού, απευθύνομαι σε εσάς αυτή τη σημαντική και ευλογημένη ώρα. Καταθέτω τη σκέψη ενώπιόν σας ως άξιο διάδοχο των μεγάλων μορφών ιερών των κατόχων σας. Μακαριότατε, σεβασμιότατε, πολυπιθιότητος, σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, εκπρόσωποι της εκτελεστικής, νομοθετικής, δικαστικής εξουσίας, κυρίες και κύριοι. Είναι εξαιρετικά μεγάλη η τιμή να παρευρίσκομαι σήμερα στην ενθρόνηση του σεβασμιωτάτου του πολυπιθιότητος. Ενός λαμπρού παραδείγματος ιεροσύνης, καλλιέργειας, μόρφωσης, αλλά και φιλανθρωπίας, ανικιοτελούς προσφοράς στον συνάνθρωπο. Ο Σεβασμιότατος έχει αποδείξει με πράξεις την πραγματική του αφοσίωση στον συνάνθρωπο και την πραγματική του θέληση να προσφέρει. Επιτρέψτε μου όμως και μία περαιτέρω αναφορά. Επειδή τυχαίνει να μας συνδέουν οι σκηνίδες με φιλίας και επειδή τυχαίνει να έχουμε μιλήσει για μακρόν, για τις κοινές ανησυχίες που έχουμε, για τον τόπο, για τους ανθρώπους μας. Και επειδή είχα τη μεγάλη τιμή και χαρά να γνωρίσω τον άνθρωπο, πρόκειται για κάποιον ο οποίος με αγιοτέλεια, με ειλικρινή αισθήματα, με πραγματική αφοσίωση στο έργο του, επιτελεί ένα πραγματικά συγκινητικό έργο αφοσιωμένο στο συνάδελφο. Σας καλωσορίζω, σεβασμιότατε, στην νέα σας πατρίδα. Όλο το διάστημα που προηγήθηκε της ενθρόνησής σας, η πόλη της Λαμίας και ολόκληρη η Θεότητα βιώνουν μια μεγάλη τιμή, μια βαθιά συγκίνηση και ιδιαίτερη χαρά. Πριν ακόμη από την έλευσή σας, έχουν ήδη γίνει γνωστά τα πλήστα χαρίσματά σας, οι εξαιρετικές σπουδές, οι άριστες διοικητικές ικανότητες που δείξατε υπηρετώντας αυτά τα χρόνια στο πλευρό του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας. Το ταπεινό σας φρόνημα, η ευγένεια ψυχής, κυρίως όμως η προσήλωσή σας στην Αγία μας Εκκλησία, η αφοσίωσή σας στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, η αγάπη σας στον άνθρωπο. Γνωρίζετε ότι ήρθατε σε έναν τόπο ευλογημένο, στο κέντρο της Ελλάδας, στην έδρα της περιφέρειάς μας, σε έναν τόπο με ξεχωριστή ιστορία, όπου άφησαν το αποτύπωμά τους σημαντικές προσωπικότητες και ομορφές της πατρίδας μας, αλλά και σε μια Μητρόπολη με πλούσια θρησκευτική παράδοση. Ο θεοτικός λαός, ο υπερήφανος, γενναίος και ευγενής αυτός λαός, ο λαός των ηρώων και των αγώνων της ελευθερίας, με την προσκόνησή του στα πάτρια, με τη συνείδηση ότι η προσήλωση στην παράδοση αποτελεί την μόνη άκυρα σωτηρίας, θρησκεύει βαθύτατα. Και σήμερα, έμπλεος αισθημάτων χαράς ανεκραλή, βαθίας αναγνωρίσεως και σεβασμού, άπαντες
ιερός κλήρος, άρχοντες και ευσεβείς λαός σας υποδέχονται και η συγκίνηση απάντων είναι απεριόριστος. Εδώ θα συναντήσετε σεβασμιότατε την πίστη και την ευσέβεια. Εδώ θα συναντήσετε την αγάπη και την ευλάβεια του λαού προς την Εκκλησία. Ισχύουν για αυτό το λαό τα λόγια του Αγίου Κλήμεντος Πάπα Ρώμης. Της γάρ παρεπιτιμή σας προς εμάς, την πανάρετον και βεβαία ημών πίστην που και δοκίμασε, την δεσόφρονα και ελληνική Χριστό ευσέβεια που και θαύμασε. Και όπως λέγει ο Άγιος Πολύκαρπος, η βεβαία της πίστεως ημών ρίζα, εξ αρχαίων καταγγελωμένη χρόνων, μέχρι νυν διαμένει και καρποφορεί στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ανοίξτε την καρδιά σας, αγαπημένα μου παιδιά της ποιοτικής γης. Απευθύνομαι σε όλους σας, διότι σας μιλάει σήμερα όχι η διάνοια, μήτε η σκέψη, ούτε η ρομαντική οραματισμή του νέου επισκόπου και μητροπολίτου σας, αλλά σας μιλάει η καρδιά μου. Και μέσα στην καρδιά μου είστε ήδη και θα είστε για πάντα όλοι σας. Και εσείς που είστε παρόντες σήμερα και όσοι είστε αθώντες. Όλοι ανεξαιρέτως, οποιασδήποτε προελεύσεως, οποιασδήποτε υπαρξιακής τοποθετήσεως, οποιασδήποτε ιδιαιτερότητας, εφόσον αναπνέεται το οξυγόνο και βαδίζεται στη γη και ατενίζεται τον ουρανό μέσα στα κανονικά όρια εν ορίς της τοπικής μας Εκκλησίας της Θεότιδος, είστε όλοι σας μέσα στην αγκαλιά της καρδιάς μου. Είτε μετέχετε ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, είτε όχι ακόμη καλύτερα. Στην καρδιά μου μέσα ήδη είστε και για πάντα θα είστε. Είτε αισθάνεστε την Εκκλησία μας ιστορική και τρυφερή μητέρα, είτε όχι ακόμη, πάλι στην καρδιά μου μέσα ήδη είστε και για πάντα θα είστε. Είτε έχετε προσέλθει νηπιώθεν στο Άγιο Βάπτισμα της Εκκλησίας μας, είτε είστε ακόμη κατοικούμενα μέλη της Εκκλησίας μας. Πάλι στην καρδιά μου μέσα ήδη είστε και για πάντα θα είστε. Είτε αποδέχεστε την πρόταση ζωής που κομίζει η Εκκλησία μας, είτε βρίσκεστε σε αναζήτηση νοήματος σε άλλα μονοπάτια. Και πάλι στην καρδιά μου είστε και για πάντα θα είστε και μέσα είστε. Ως συμβολική έκφραση αυτής της διαθέσεώς μου και των προθέσεών μου, σας ανακοινώνω ότι την προσεχή Κυριακή, στις 24 Νοεμβρίου, την πρώτη μου Κυριακή, μετά την εφρονιστήριά μου αυριανή Θεία Λειτουργία, θα τελέσω την πρώτη μου Κυριακά στη Θεία Λειτουργία εμπληκτικά σε ένα από τα μικρά ορεινά χωριά της Μητροπόλεως μας. Θα λειτουργήσω τον Νικολίτσι της ορεινής δυτικής ποιότητας, στον αιώνα της τιμής του Θεοτόπου, στο χωριό που απέχει μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την έδρα της Μητροπόλεως μας και που αυτή την ώρα έχει μόνο ένα κάτοικο. Για αυτό το ένα, για τον κάθε ένα, για αυτό το φύλακα του χωριού, για το κάθε ένα το φύλακα της ιστορίας του τόπου μας. Θα λειτουργήσω εκεί την επόμενη Κυριακή. Να τον ευλογήσω, να τον ασπαστώ, για να του πω και να του φανερώσω ότι η Εκκλησία μας είναι η μάνα όλων και ότι ο Επίσκοπός του είναι πατέρας, είναι αδερφός, είναι φίλος, είναι οικείος. Έρχομαι λοιπόν για να χτυπήσω τις πόρτες των καρδιών όλων σας. Ανοίξτε μου! Ανοίξτε μου τις καρδιές σας! Ανοίξτε τις καρδιές σας!